Τα κατάφερε ο Άρης σήμερα, πήρε έναν πολύτιμο βαθμό κόντρα στον φιλόδοξο βέβαια πρωταθλητή και μέσα σε μια σκληρή έδρα. Να σας πω ότι το παιχνίδι σήμερα νομίζω ότι δίκαιο ήταν η ισοπαλία, ίσως να αξίζαμε για κάτι παραπάνω. Δύο παιχνίδια τώρα και με την Ρηγλία και σήμερα φάγαμε δύο γκολ, ας πούμε, τα οποία ήταν λίγο... θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Πάση περιπτώσει προχωράμε, νομίζω ότι έχουμε καλή ομάδα, φαίνεται στο γήπεδο και θα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος ό,τι μας αναλογεί. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος μιας καλής πορείας ή όχι, δεν είναι όσο μόνο έρχεται πορεία, είναι και η άνοδος. Βεβαίως. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση... μόνο και το προηγούμενο παιχνίδι πάλι άδικο ήταν το αποτέλεσμα. Η ομάδα θα ενισχυθεί, περιμένετε ενδεχομένως για τα Χριστούγεννα, μιλάμε τώρα έτσι. Εντάξει, είμαστε κοντά στην ομάδα, ό,τι χρειάζεται θα το κάνουμε. Δεν είναι... κάτι από τη φαρόντος. Νομίζω ότι και το ρόστερ που έχουμε είναι αρκετά δυνατό και μπορεί να ανταπεξέλθει σε πρωταθλητισμό. Τι είπατε στους ποδοσφαιριστές σας πριν από λίγο, μπήκατε μέσα στα αποδυτήρια? Τους είπα ότι μπράβο τους γιατί δείξαν ότι είναι μάγκες σε ένα παιχνίδι το οποίο βρεθήκανε νομίζω χωρίς φάσεις να χάνουμε και είχαμε δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά μπόρεσαν και ίσως και να το γυρίζανε.